Εδώ. Και ιδιαίτερα θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί γι' αυτό φαναρώνει και το ενδιαφέρον σας για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών της Πρέβεζας και γενικά των δημοτών της Πρέβεζας. Καταρχήν, να συγχαρούμε για άλλη μια φορά την κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και να ευχηθώ και στους αντιδημάρχους να τους χαρώ, γιατί πιστεύω ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους που ανέλαβαν. Μιλάμε για την επόμενη διετία που ξεκίνησε ήδη εδώ και 14 μέρες και βρισκόμενοι μπροστά σε μια, θα έλεγα, χρονιά πολύ δύσκολη. Θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε να έχουμε μια καλή συλλογική δουλειά. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την εμπειρία και πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην ομαλή σωστή και δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην σύνθεση διαφορετικών απόψεων και θέσεων για να βγει κάτι καλό για το Δήμο μας και για την Πρέβεζα. Οι αντιδήμαρχοι, όπως θα είδατε και στην απόφαση, έχουν και εμπειρία, αλλά είναι και νέα παιδιά που ασχολούνται πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθήσαμε να συνθέσουμε το παλιό με το νέο, δηλαδή την πείρα, την εμπειρία και την δύναμη και την όρεξη για δουλειά. Και δώσουμε και την ευκαιρία σε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά, πιστεύοντας ότι έτσι βάζουμε νέους ανθρώπους. Γιατί σήμερα για να ασχοληθείς με τα κοινά πρέπει να έχεις αγάπη, μεράκι για να αποδώσεις. Διαφορετικά δεν κάνεις τίποτα. Όπως ξέρετε, αντιδήμαρχος στα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Δήμου έχει οριστεί ο κ. Κουκλίδης, που ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην δήμαρχος. Έχει μια τεράστια εμπειρία και οικονομολόγος ο ίδιος. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλει σε μια δύσκολη περίοδο για τα οικονομικά μας και στην πιστή εκτέλεση του προβλησμού που θα πρέπει να εφαρμόσουμε χωρίς αποκλήσεις από τη νέα χρονιά, θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Κατσιπανέλης, ο οποίος ήταν και πριν, είναι αντιδήμαρχος στις τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα πολυδομίας και προγραμματισμού και την εμπειρία που απέκτησε στα δύο χρόνια, πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και το πρόβλημα, όπως ξέρετε, το μεγάλο σε εμάς ήταν η έλλειψη μελετών. Θα πρέπει να δρομολογήσουμε και να οριμάσουμε μελέτες μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, να υποβάλουμε τα αιτήματα για να εγκριθούν τα έργα αυτά. Και αιτήματα μιλάμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ και πέρα. Όπως ξέρετε, οι δημόσιες επενδύσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Οπότε εκεί οι ελπίδες είναι ελάχιστες. Θα πρέπει να έχουμε ηγετική υποχρέωση να εντάξουμε νέα έργα που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στην καθημερινότητα, στα μικρά προβλήματα. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι πολύ ουσιαστικά προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της Πρέβεζας. Να συνεχίσουμε με τους αντιδημάρχους. Ο κ. Δροβόκης, ο Βαγγέλης, έχει οριστεί αντίμορφος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, καταβιότητας και φρασίνου. Καλώς τον πρόεδρο. Έχει την εμπειρία και ξέρει πολύ καλά και την Πρέβεζα, γιατί πέρσι επικουρικά και ουσιαστικά θα έλεγα βοήθησε στον τομέα αυτό για την πόλη της Πρέβεζας και ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που συνεχίσαμε αυτά τα δύο χρόνια θα συνεχιστούν και τα επόμενα σε μια δύσκολη περίοδο για όλους. Επίσης, τοπική αντιδήμαρχη, στο Ζάλογο είναι ο Παντελής ο Βατσόκας, που ασχολείται πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση, και ο Μπάμπης ο Καγιούζης, που θα είναι αντιδήμαρχος στην πρώην Δημοτική Ενότητα Μπλου. Όπως ξέρετε, η δουλειά στους Δήμους, και ειδικότερα και στο Δήμο του Δρόμου μας, είναι συλλογική. Χωρίς τη συλλογική δουλειά και πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα κάνω μια κουβέντα εμείς, αλλά και δημόσια μπροστά σε εσάς θέλω να ζητήσω από τους αντιδημάρχους πολλή δουλειά, να είναι αντικειμενικοί, να είναι δίκαιοι, να ιεραρχίσουν τα προβλήματα
κατά δημοτικό διαμέρισμα και εκείνα που έχουν προβάδισμα θα πρέπει να έχουν και προτεραιότητα. Τα προβλήματα είναι πολλά, γι' αυτό θα είπα πρέπει να έχουν μια σωστή και αντικειμενική ρεάσπιση. Ξέχασα όμως να σας αναφέρω ότι οι τρεις αντιδήμαρχοι θα είναι έμιστοι, οι δύο θα είναι άμιστοι και προς τιμή τους που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στο Δήμο της Πρέβεζας είναι άμιστοι θα είναι ο κ. Κουπλίδης και ο κ. Κατσιπανέλης και οι υπόλοιποι τρεις θα είναι έμιστοι. Αυτό φανερώνει και την αγάπη για τα κοινά και για την Πρέβεζα σε μια δύσκολη εποχή οικονομική. Αυτό να τονιστεί γιατί ακούνται πάρα πολλά και ότι μπήκαν αντίμαρχοι τα λεφτά. Όχι. Και από την πρώτη φορά ήτανε, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή που κάναμε κουβέντα, έθεσαν τους εαυτούς στη διάθεση του Δημάρχου και να προσφέρουν να αμυστεί τις υπηρεσίες τους. Από εκεί πέρα έχουν την εμπειρία οι αντιδήμαρχοι και θα δουλέψουν, είμαι σίγουρος, αλλά θα πρέπει να υπερβάλλουν λίγο τον εαυτό μας. Και όσον αφορά την διαχείριση, αλλά και όσον αφορά τα αέρια και τα μικρά προβλήματα τα καθημερινά. Προχωράμε, θα έλεγα, με αισιοδοξία. Έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο και για εμάς και για τα παιδιά μας. Αυτός είναι ο στόχος μας για μια καλύτερη Πρέβεζα. Θα μου πείτε πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά. Φυσικά κανένας δεν το περίμενε να φτάσουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και κανένας δεν περίμενε να είναι και αυτή η οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε. Εμείς όμως δεν κοιτάζουμε πίσω, έχουμε υποχρέωση να κοιτάξουμε μπροστά και θα κοιτάζουμε μπροστά με επιθυνότητα και θα λέμε την αλήθεια στο λαό της Πρέβεζας. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να μπούμε σε αντιπαραθέσεις με κανέναν, δεν έχουμε χρόνο να μπαίνουμε σε στήριξη αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Εμείς θα κοιτάξουμε τη δουλειά μας, και εγώ και οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι του Κοινωνικού Συμβουλίου, για να βγει κάτι καλό. Και νομίζω και εσείς και από εσάς επιζητούμε την καλοπροαίρετη κριτική, και όπου σφάλομαι να το αναδείξετε, αλλά και όπου γίνονται καλά πράγματα να τα αναδείξετε, γιατί αναδεικνύοντας και τα καλά, αναδεικνύουμε τα καλά της Πρέβεζας που έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε και την Πρέβεζα. Γιατί η Πρέβεζα, όπως ξέρετε, είναι ένας τουριστικός προορισμός. Και δεν πρέπει να αναδεικνύουμε και να με μεγάλη υπερβολή τα άσχημα, έτσι γιατί υπάρχουν σίγουρα και άσχημα και δύσκολα, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε και τα καλά για να βοηθήσουμε το λαό της Πρέβεζας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εμείς θα τα πούμε στη συνέχεια κατηδία. Αν θέλετε εσείς να μου κάνετε κάποια ερώτηση, πολύ ευχαριστώ και στους συναδέλφους. Ναι, με τη σειρά όποιος θέλει, συνάδελφος μπορεί να θέσει. Όσον αφορά, καταρχήν να σας καλωσορίσω εδώ σε αυτή τη συνάντηση σήμερα και βέβαια τα πω όλα ο Δήμαρχος. Απλώς όσον αφορά την αρμοδιότητά μου, θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου που μετήθησαν με την ψήφο τους. Και θέλω να πω ότι από την πλευρά του Προεδρείου θα καταδειχθεί κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε μια καλή και ουσιαστική λειτουργία αυτού του οργάνου. Πιστεύω και έτσι είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων, γιατί μέσα από αυτό περνάνε πάρα πολλά ζητήματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά και βέβαια παίρνονται οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή λειτουργία γιατί ήδη υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει ο νόμος 3852, υπάρχει το καταστατικό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε. Μέσα σε αυτό, στο νόμο και στο καταστατικό, προβλέπονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, γιατί όλοι μας, και εγώ και όλοι μας, έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα. Διανύσαμε μια δύσκολη διετία, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, οικονομική, και μέσα σε αυτή τη δίνη της χρεοκοπίας της Ελλάδας βρέθηκε και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά υπήρχαν αυτές οι κοινωνικές δυσκολίες. Πιστεύω ότι τη δεύτερη διετία, παρότι προβλέπεται και έχει υποθεί και από επίσημα χείλη ότι θα είναι μια δύσκολη, ειδικά το 2013, με τη σύμπνοια που αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος, θα τα καταφέρουμε. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο κ. Δήμαρχος
κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος και να σταθεί στα πόδια του, σύμφωνα με όσα προανέφερα όσον αφορά δηλαδή τα οικονομικά, και είχε πάντα για σύμμαχό του τη σύνεση, είχε την ανθρωπιά και την ειλικρίνεια. Πάλι σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον φίλο και συμπαθητή του Εντάκη τον Περίνα, τον δήμαρχό μας, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Αναλαμβάνουμε τις χειρότερες οικονομικές συνθήκες για το Δήμο. Ξέρουμε όλοι πού βρίσκεται το πρόβλημα, συσσωρευμένα χρέη, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Έχω όμως υποχρέωση απέναντι και στον δήμαρχό μας, στην παράταξη, στον λαό που με ψήφισε και στον Δήμο Πρέβεζες, τόσα χρόνια που ζω και είμαι κάτοικος, να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις, με τις γνώσεις μου και την εμπειρία που διαθέτω στα οικονομικά του Δήμου και στο διοικητικό βέβαια κομμάτι που είμαι υπεύθυνο. Πιστεύω το καλύτερο. Θα κάνω κάθε προσπάθεια με γνώση μου ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, γιατί ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη σήμερα προς το Δήμο και ακόμα υπάρχει μια σειρά αγωγών που δεν έχουν τελεσυνικήσει. Καταλαβαίνετε ποια είναι αυτή η οικονομική κατάσταση. Έχω υποχρέωση πριν όμως να σταθώ απέναντι στις περιστάσεις και να μπορέσω να παλέψω όσο δυνατόν και να φέρω το Δήμο σε μια πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από αυτή τη συγκυρία που έχει σήμερα. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που πιστεύω ότι θα σταθείτε κοντά μας με μια ανοχή, τουλάχιστον γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος περιμένει με την κατάσταση, την κρίση που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα, με την ανέγεια του λαού. Γιατί δεν ξεχνάω ότι ένα μεγάλο χρέος από αυτά που υπάρχουν σήμερα στο Δήμο μας είναι από υποχρεώσεις που δεν μπόρεσαν οι συνδημότες μας να καλύψουν σε αυτό το διάστημα. Όχι γιατί δεν θέλανε, αλλά γιατί η οικονομική κατάσταση τους ανάγκασε να μην είναι απέναντι στο Δήμο μας σωστά στις υποχρεώσεις τους. Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Υγεία. Καλή χρονιά και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και θα μας κρίνετε επί 20 το πρώτο διάστημα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εγώ σήμερα που βρίσκεστε εδώ. Αυτό σημαίνει ότι έχει την βούληση να μας βοηθήσετε κι εσείς. Πάνω απ' όλα θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδωσε τα πρώτα δύο χρόνια στο Ζάλογο. Μπορώ να πω με λίγα λόγια ότι για μένα ήταν εμπειρία, αλλά ευτυχώς είχα και μια προϋπηρεσία 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Που σημαίνει ότι κάτι είχα κερδίσει. Θα πω όμως ευθέως ότι στο Ζάλογο τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι πολλά ένας Δήμος με μεγάλη έκταση και με πολλά προβλήματα. Πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον Δήμο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι στο αναπερχόμενο, στον κύριο Παντελή και συνεργάτη, και αυτός θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και πιστεύω ότι θα το κάνει. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι στα οικονομικά που είπε ο κ. Πεπλίδης δεν μου πέφτει λόγος, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω. Θα πιαστώ από μία λέξη που είπε ότι είναι πάνω από 20. Τον ευχαριστώ σαν συνεργάτη και συνάδελφο, διότι πλέον αρχίζουν να πιστεύουν πολύ ότι όταν είχα πει πάνω από 20, τα χρέη πραγματικά είναι πάνω από 20. Θα θυμίσω ότι και ο Στέλιος ο Γιαννάκης είχε σταθεί σε αυτό το ποσό και είπε πάνω από 20, που σημαίνει ότι κάθε πολιτικός πρεβεζάνος πρέπει να καταλάβει ότι το χρέος είναι χρέος. Δεν είναι ούτε του Μπαϊλή, ούτε δικό μου, ούτε του Πεπιλίδη, ούτε καθενός. Διαχειριστικά όμως πρέπει να το δούμε και πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας τι θα γίνει αύριο. Άρα και με τη σκέψη ότι το χρέος είναι μεγάλο, πρέπει να παίρνουμε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα πω όμως εδώ και θα σταθώ ότι ο Δήμαρχος είναι συγκεκριμένος σε αυτά και μπράβο του, διότι έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς μια πορεία σωστή. Διαφορετικά, αν τη μία μέρα είμαστε φτωχοί, την άλλη είμαστε πλούσιοι, αυτό ο καθένας θα το δείξει από την οικογένειά του ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς. Άρα σε μια σωστή πορεία πάμε με αυτά που έχουμε και πιστεύω θα πάμε καλά. Θα ήθελα να σταθώ όσον αφορά το αντικείμενο που μου έχει αναθέσει. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Το πολύ καλά δεν θέλω να το πω, διότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, τόσα που ο νους του κάθε πολίτη δεν μπορεί να το φανταστεί. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πιστεύω θα παλέψουμε και θα παλέψουμε πάρα πολύ καλά. Θα το δουν και οι Πρεβεζάνοι αυτό. Ήδη πιστεύω έχει γίνει αισθητό. Όμως και από αυτούς θέλουμε βοήθεια. Σήμερα πέρασα όλη την Πρέβεζα πρωί-πρωί
Είδα, έχω καταγράψει και πού είναι ο Γκόδη, πού είναι οικιακά σκουπίδια απ' έξω και κάτι άλλο. Που σημαίνει ότι δεν είναι θέμα μόνο περίληψη των σκουπιδιών, είναι και συνείδηση. Τη συνείδηση όμως δεν έχουμε ούτε εγώ ο ίδιος που με βλέπω. Διότι οι περισσότεροι επαγγελματίες, σαν και εμένα, θα δείτε η σκουπίδια που είναι απ' έξω και ούτε οι σακούλες δεμένες. Άρα και εκεί πρέπει να κάνουμε, να παλέψουμε και πιστεύω θα πάμε καλά. Στο πράσινο πιστεύω ότι θα πιάσουμε το άριστα. Και αυτό το λέω διότι αν θα δείτε, σχεδόν όλη η πόλη στο πράσινο έχει προχωρήσει και ήδη έχουμε φτάσει προς τον Παντοκράτορα και τα υπόλοιπα προς το Μύτικα. Όλα τα στενά για να προλάβουμε την άνοιξη για να μην βάσει πάνω σβάρα. Επισκέφτηκα και τις περιφέρειες Μιχαλητσίου, Φλαμπούρν και Νικόπολης. Είδα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Εντός του μηνός θα τους επισκεφτούμε και πιστεύω ότι θα τα λύσουμε. Το άλλο το κομμάτι όσον αφορά για την ανάπτυξη, θα σας πω παιδιά ότι είναι το πιο κρίσιμο. Ανάπτυξη δεν σημαίνει λόγια. Θέλει δουλειά και χρήμα. Δυστυχώς, αν και τα δύο δεν τα πάμε μαζί, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όσον αφορά για την πολιτική που ακολουθούμε, εμείς πιστεύω είναι πολύ σωστή από τη δική μου την πλευρά. Όσον αφορά για τους πολιτικούς, έχω να πω το εξής. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Εγώ ένα μαγαζί που έχω ανάπτυξη με φτώχεια δεν γίνει. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουν πορεία οικονομική. Και δεν αλλάζεται να. Εγώ δεν μιλώ για χορηγήσεις. Εννοώ για πράγματα χειροπιαστά. Χειροπιαστό είναι ότι αυξάνοντας την πρώτη ύλη δεν μπορεί να αντέξει κανείς μας. Θα ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες και θα ήθελα να σταθώ ότι η παράταξη είναι ενωμένη. Όλοι μπορεί να έχουμε μικροπαράπονα, αλλά εγώ προς το μέλλον θα είμαι πιο ευχαρίστως, δηλαδή πιστεύω θα πάμε καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τα πρώτα δύο χρόνια συνεργασίας που είχαμε και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να συνεχίσω ένα έργο που ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια. Είναι, πιστεύω, ένα από τα πιο δύσκολα έργα. Γιατί δυστυχώς ο Δήμος Πρέβεζας δεν είχε μία όριμη μελέτη. Ακούγονται πολλά, ακούγονται προτάσεις, αλλά οι προτάσεις είναι εντελώς διαφορετικές από την όριμη μελέτη. Η όριμη μελέτη θέλει μία διαδικασία και για να γίνει μπορεί να χρειαστούν και ένα και δύο χρόνια. Αλλά χωρίς όριμες μελέτες, δυστυχώς σήμερα, όταν οι δημόσιες επενδύσεις, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι μηδενικές, δεν υπάρχει περίπτωση να εντάξουμε έργα πέρα από το ΕΣΠΑ και από, ας πούμε, κάποιο άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Ευτυχώς, για το Δήμο μας ξεκίνησε όλη η διαδικασία αυτά τα δύο χρόνια και εντάξαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή δουλεύουν από τις όριμες μελέτες που υπήρχαν στο Δήμο Λούδου. Και μιλάμε για ένα βιολογικό καθαρισμό σε μία ζώνη η οποία δεν είναι και τουριστική. Όταν ένας δήμος τουριστικός που ήταν το Ζάλογο δεν υπήρχε ούτε ένα σχέδιο. Αυτά τα έργα είναι η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός του Λούρο που είναι ένα έργο από τα πρώτα που μπήκαν στο ΕΣΠΑ, 14 εκατομμύρια και έπεται και συνέχεια για τα δίκτυα τα οποία και τον αγωγό για θρησκωτικό που θα αυξήσει και τον προϋπολογισμό του έργου. Και μιλάμε και για τον δρόμο Οροπός Καμαρίνα. Ολοκληρώσαμε άλλες μελέτες που υπήρχαν εδώ και θα σας μιλήσω ανοιχτά και ξεκάθαρα. Όταν εδώ έγινε ένας πανικός με τα σκουπίδια στον Κούκο, 40 χρόνια χρηματερή, αναλάβαμε τις ευθύνες στα Δημοτική Αρχή, κάναμε μεταφόρτωση των σκουπιδιών μετά από 40 χρόνια, όταν όλοι λέγαν ότι θα πνίξουμε την Πρέβεζα με τα σκουπίδια. Όταν διαπίστωσαν τι σημαίνει αυτό, κατάλαβαν ότι δεν είναι και δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση αυτό το έργο και αυτή τη στιγμή κάνουμε δημοπρασίες για την αποκατάσταση των χρωματερών. Ήδη έχει γίνει δημοπρασία και σύντομα θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Υπάρχουν όμως
αρκετά έργα και δεν θα θέλω να σας κουράσω. Απλώς θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ένας αγώνας δρόμου των τεχνικών υπηρεσιών για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε κάποιες μελέτες που σκεφτόμαστε, να ξεκινήσουμε κάποιες άλλες, τι βλέπουμε μπροστά, τι σχεδιάζουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε κάποια έργα για το καλό της πόλης και για το καλό όλων των κατοίκων. Θα ήθελα να αναφέρω και δύο σημεία, επειδή είμαι υπεύθυνος και για την πρόνοια. Κάνουμε, πιστεύω, σημαντικά βήματα για να δώσουμε στον κάθε Πρεβεζάνο, αυτόν που έχει σήμερα την ανάγκη μας με αυτή την οικονομική κρίση, μία ελπίδα. Η πρόνοια που ήρθε στο Δήμο, μαζί με όλες τις κοινωνικές δομές που έχει ο Δήμος, και εδώ θα πρέπει να αγωνιστούμε να μην καταργηθούν αυτές οι δομές, όταν λέμε για βοήθεια στο σπίτι, καπί, αν κυφή και διάφορες άλλες δομές, αν πάτε και επικοινωνήσετε με αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε μέσα από αυτές τις δομές, που εξυπηρετούνται μέσα από αυτές τις δομές. Είναι μία ελπίδα ότι δεν είναι έρμεα αυτής της κρίσης. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη. Θέλω να επισημάνω και την αγορά των αγροτικών προϊόντων και τη βοήθεια των αγροτών, των νέων αγροτών, τα περισσεύματα αυτά που υπάρχουν κάθε Σάββατο, διανέμονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέσα από την πρόνοια. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και είχαμε μια καλή συνεργασία με τη Μητρόπολη για να αναπτύξουμε αυτές τις δομές. Και εύχομαι αυτή η κρίση, η οποία δυστυχώς έχει εξαπλωθεί σε κάθε σημείο της Ελλάδας, σιγά σιγά να αρχίσει να υποχωρεί. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα. Να σας ευχαριστώ τη σειρά μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας. Να σας πω ότι έχω την τύχη να είμαι τώρα 7ο χρόνο δίπλα στον κύριο Παγγελή, τον δήμαρχό μας. Έχω μάθει από πάρα πολλά πράγματα κάθε μέρα στον πρώην Δήμο Λούρο που ήμασταν 4 χρόνια και τώρα εδώ πέρα, αυτά τα 2 χρόνια, τα δύσκολα χρόνια. Έχω μάθει πώς βλέπει τον κάθε άνθρωπο, ότι να του λύσει τα προβλήματά του. Είναι δίκαιος και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε και εμείς στα βήματά του. Θα συνεχίσουμε το έργο που είχε φτιάξει στο Δήμο Λούρου. Το συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος τώρα πάνω που ήταν κάθε μέρα στον Δήμο. Έτσι είμαστε και εμείς. Οι πολίτες θα έρχονται κάθε μέρα όλα τα προβλήματά τους να τα βλέπουμε από την ανθρώπινη πλευρά και να τους λύνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα αυτές τις εποχές, αλλά θα είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούμε. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει για τη θέση αυτή μας αυτή. Θέλω να επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Ροπόντο για το σημαντικό του έργο που συνέβαλε τα 2 έτη που πέρασαν. Είμαστε βέβαιοι, εμείς ειδικά που είμαστε και τους νέοι αντιδημάρχοι, ότι με την κατάλληλη συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, τους Προέδρους και εννοείται και σε εμάς τους υπολείπους και με ένα σωστό συντονισμό και προγραμματισμό πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ασφαλώς στα χωριά, στα τοπικά διαμερίσματα πρέπει να δούμε πρωτήτερα στους προοδευτικά τα πιθανότητα και είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά παρόλο που περνάμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πάλι ευχαριστώ. Αν θέλετε τίποτα να ρωτήσετε, εγώ είμαι στη διαθέσή σας. Να ρωτήσω κάτι. Όταν αναλάβατε πριν 2 χρόνια, είχατε σαν πρώτο στόχο ο Δήμος να ξαναβρει την αξιοπιστία του και το κύρος του. Στα επόμενα 2 χρόνια υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια, όπως είπατε, το βάλαμε σε κάποιο στόχο, συνεχίζεται. Δυστυχώς όμως δεν κατορθώσαμε μέχρι σήμερα ο Δήμος να αποκτήσει μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες την αξιοπιστία και το κύρος που θέλουμε εμείς. Και αυτό φανερώνεται πώς φαίνεται. Φαίνεται από την εμπιστοσύνη που δείχνει καταρχήν πάνω απ' όλα η τοπική αγορά απέναντι στο Δήμο. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της τοπικής αγοράς απέναντι στο Δήμο, καταλαβαίνετε δεν έχει ανακτήσει και δεν έχει αποκτήσει την αξιοπιστία και τον κύρο. Γι' αυτό είπα, εύχομαι τα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια πραγματική ανάκαμψη και ανάταση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Εάν δεν υπάρξουν, για να υπάρξει όμως αυτό,
χρειάζεται πάνω απ' όλα σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, αλλά χρειάζεται όμως και έσοδα και δημόσιες επενδύσεις. Θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα. Μπήκαμε, για να λέμε τα πράγματα ονομά του, σε μια περίοδο χρεοκοπίας χώρας. Χρεοκοπία είναι σχεδόν και στο Δήμο τη στιγμή που δεν έχει αξιοπιστία και αρνούνται οι οποιαδήποτε συναλλαγή, έστω και 100 ευρώ και 200. Και οι δημότες βρίσκονται στην πιο άσχημη οικονομική κατάσταση. Ο κίνδυνος στις φτώχειες χτυπάει κάθε μέρα και περισσότερα νοικοκυριά. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Καλούμαστε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το στόχο, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ξεκάθαρα. Θα συνεχίσουμε και τα επόμενα 2 χρόνια για να αποκτήσει ο Δήμος τη χαμένη αξιοπιστία και το χαμένο κύρος. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα γίνει με πολύ αυστηρή, συνετή, ορθολογική οικονομική διαχείριση. Όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό φαίνεται ότι μειώσαμε και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αλλά όμως, θα δείτε, είναι περίεργο. Επειδή ο Δήμος μας έχει ένα πρότυπο, άσχημο για Δήμο, ότι έχει πολλές τελεσίδικες ηγεσικές αποφάσεις. Και κάθε μέρα τελεσιδικούν. Και αυτά τα χρέη, αντί να μειώνονται ενώ πληρώσαμε, ήδη έχουμε πληρώσει 3 εκατομμύρια οφειλές προηγούμενων παρελθόντων ετών. Έτσι. Έπρεπε να ήταν πολύ μεγάλα. Δεν μειώνονται, γιατί κάθε μέρα φτάνει και από μια καινούργια τηλεσίδικη ηγεσική απόφαση ή καινούργιε αγωγέ. Και σήμερα είστε αγωγή καινούργια, την έχω εκεί ψηλά να τη δείτε, η οποία αυτή η δαπάνη δεν φαίνεται πουθενά. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν φαίνεται. Δεν είναι μέσα στο ταμείο. Και 200.000 που ήταν τελευταίε αγωγέ και βγήκε μια διαδική πληρωμή σε καθένα, δεν φαίνεται. Υπάρχουν κενά. Θα πρέπει η ευθύνη είναι, εγώ δεν καταλογίζω ευθύνη σε όλους, θα πρέπει όμως να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρώτα εμείς οι εκλεγμένοι και οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι θα πρέπει να δουλέψουν συνετά και υπεύθυνα. Πάει η δουλειά στο πόδι. Ξεκάθαρα είμαι συγκοφρωμένοι απέναντι στους δημότες να δουλέψουμε, να αλλάξουμε νοοτροπία, περισσότερη δουλειά, υπεύθυνη δουλειά και νομιμότητα και διαφάνεια. Μετά στις σχέσεις όπως μας περιγράφετε και με τα νέα μέτρα τώρα για την κίνηση του προπολογισμού, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, Δήμαρχε, πώς μπορεί να προχωρήσει ο Δήμος? Είναι μια δύσκολη χρονιά το 2013 και το 2014, εγώ πιστεύω, για να είμαστε ρεαλιστές, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Το 2013 και το 2014 θα είναι, πιστεύω, οι πιο άσχημες από οικονομικής πλευράς χρονιές. Αυτό όμως, εμένα πραγματικά με πεισματώνει και δίνω και δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα από το Δήμο να τα καταφέρουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε με μικρή βοήθεια και από την πολιτεία. Πιστεύω και ότι η πολιτεία θα αλλάξει συμπεριφορά απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η απαξίωση, θα έλεγα, που γινόταν προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κατανοήσει η πολιτεία ότι δεν πάει άλλο. Γιατί αν δεν υπάρχει, εάν αποτύχει η τοπική αυτοδιοίκηση, αποτύχουν οι Δήμοι στα καθημερινά προβλήματα, γιατί οι Δήμοι λειτουργούν σήμερα και θα έλεγα σαν αναχώματα απέναντι στην κυβέρνηση. Η πρόνοια σήμερα, το κράτος είναι σχεδόν απόν. Έτσι, εμείς καλούμαστε να καλύψουμε και υποχρεώσεις της ίδιας της πολιτείας. Και είμαστε δίπλα. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Δεν είναι και μεγάλο το κόστος. Αναλάβαμε και καλύπτουμε όλες τις δαπάνες για τα αγροτικά ιατρία. Φέραμε τα πολυιατρία και του Λούρου και του Καναλίου σε πρώην δημοκρατικά καταστήματα. Και σας καλώ να επισκεφτείτε και το πολυιατρίο του Λούρου που λειτουργεί στο πρώην δημοκρατικό κατάστημα και όλα τα έξοδα αυτά λειτουργίες εκεί πέρα τα έχουμε αναλάβει εμείς. Αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Γιατί θέλουμε οι δημότες μας να έχουν και περίθαλψη και την σωστή υγεία. Γιατί η υγεία είναι το, όπως ξέρετε, το καλύτερο δημόσιο αγαθό και όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίση και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που έχουν το νοσοκομείο να πληρώνει τα λύγια και δώσαμε μια μικρή ανάσα. Απαλλάξαμε το Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζης από τα μισθόματα. Και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται και τα 2 τα πολυιατρία σε καταστήματα. Αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια, δεν έχει αναδειχθεί, είναι πολύ καλή προσπάθεια. Εκεί φαίνεται και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Δεν είναι μόνο αν ο Δήμος δώσει ορισμένα τρόφιμα ή δώσει κάτι άλλο. Ένα γενικό. Εκεί, αν θα πάτε και δείτε ότι
οι επισκέψεις του πλαιατρίου του Λούρου ξεπερνάνε τα 1700 με 1800 άτομα το μήνυμα. Και αν θα πάτε οποιαδήποτε μέρα θα δείτε ουρά. Εμείς σκεπτόμενοι και την αδυναμία της πολιτείας και του νοσοκομείου να καλύψει τα ενίκια και όπως βλέπετε πάμε και γι' αυτό και παραχωρήσουμε τις εκτάσεις αυτές και αναλάβαμε να καλύψουμε και το κόστος του ίντερνετ που είναι αυτό πέρα που γράφουν τις συνταγές όλοι οι γιατροί για όλα τα κλωτικά ιατρία για όλα τα χωριά μας. Έτσι, γιατί η Πρέβεζα, ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η Πρέβεζα, είναι και τα χωριά μας. Μην τα ξεχνάμε που έχουν ανάγκες πολύ μεγάλες και έτσι μεγαλύτερες, γιατί καταλαβαίνετε οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες στα χωριά. Και έχουμε ένα μειονέκτημα που δεν έχουν άλλοι. Σημαίνει η έδρα του Δήμου να είναι στην άκρη του Δήμου και πρέπει να καλύψουμε μέχρι και 80-90 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτά πρέπει να συγκεράσουμε. Δηλαδή η μορφολογία του Δήμου μας είναι έτσι. Έχουμε και τουριστική περιοχή, έχουμε γεωργική περιοχή, έχουμε γονή περιοχή, ομοιωρινή. Όλα αυτά πρέπει να τα συγκεράσουμε. Θέλουμε δηλαδή μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια, γι' αυτό και θα το πούμε και ιδιαίτερα με τους αντιδημάρχους, μια καλή συνεργασία πάνω στα θέματα αυτά. Ωραία.